θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση με Βουδαπέστη. Το Ρέθυμνο πήγε Βουδαπέστη. Είναι ένας τίτλος κάπως έτσι ιδιαίτερος. Θα εξηγήσουμε τον λόγο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Κύριε Παπαδόσηφε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει να τα λέμε από το Ρέθυμνο. Η αρχική έτσι επιδίωξή μας, είναι η Κυβάλια Μπούη εδώ δίπλα μου, συνάδελφος, ήταν να βγούμε από το Ρέθυμνο. Ωστόσο, βρίσκεστε Βουδαπέστη. Εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, βρισκόμαστε στην Ουκρική πρωτεύουσα, στη Βουδαπέστη. Πίσω μου ακριβώς είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου. Είναι το ψηλότερο κτίριο, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Ναι. Ένα καταπληκτικό κτίριο, το οποίο νομίζω είναι το σήμα κατά τη θέση της Ουκρικής πρωτεύουσας. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, να βάλω το δίλημα Ρέθυμνο Βουδαπέστη, να μην το επιχειρήσω. Για λόγους συναισθηματικούς η απάντηση είναι γνωστή, βέβαια. Σωστά. Θα σας πω, κύριε Παπαγιωτόπουλο, ότι καλό ήταν να βγαίνουμε και προς τα έξω, να βλέπουμε και άλλους πολιτισμούς, ναι, να ανοίγουμε λίγο τους ορίζοντές μας. Η Ουγγαρία έχει μια μεγάλη σημασία, διότι το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα χωριό το οποίο θα επισκεφτούμε και αύριο, το οποίο λέγεται Μπελογιάννης και παραδοσιακά ο Δήμαρχος εκεί έχει ελληνικές ρίζες. Λοιπόν, εμείς είχαμε κάνει πέρυσι ζωντανή σύνδεση, παραγκαντοποίηση εκεί με το συγκεκριμένο χωριό και με το καλό να τα ξαναπούμε και φέτος. Είχαμε βρεθεί στην περιοχή και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Τι σας έχει κάνει εντύπωση γενικότερα, για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, μας έχει κάνει εντύπωση η οργάνωση που υπάρχει σε αυτή την πόλη. Νομίζω ότι είναι μια οργανωμένη πόλη, καλά συντηρημένη. Και μάλιστα να πούμε ότι άλλο έχουν οι Ούγγροι την εθνική τους επέτειο, την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Νομίζω ότι παίρνουμε πάρα πολλά παραδείγματα από αυτή την πόλη και θα τα μεταφέρουμε και εμείς στη δική μας. Η οργάνωση, η καθαριότητα και η ευπρέπεια που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι ναι, και εμείς ως Κρήτη και ως Ρέθυμνο και ως υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολλά να ζηλέψουμε και αυτό δεν είναι θέμα τοπικισμού. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε σε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η καθαριότητα σε αυτόν τον τόπο, αλλά και η ευπρέπεια στα κτίρια τους, βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι και εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ερώτηση: περισσότερους τουρίστες αυτή την περίοδο έχει Βουδαπέστη ή το Ρέθυμνο? Να σας πω την αλήθεια. Περισσότερους, πριν μία μέρα που φύγαμε από το Ρέθυμνο, ήταν περισσότεροι στο Ρέθυμνο, αν και αυτό μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό. Νομίζω ότι εδώ ο Οκτώβριος είναι σε χαμηλά επίπεδα τουρισμού και ναι, το βλέπουμε και στους δρόμους, από τους ντόπιους κατοίκους, αλλά και έχουν ένα τούτο ότι είναι πυρωτική χώρα και βρίσκεται κοντά σε πολύ μεγάλες χώρες όπως η Αυστρία και έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Νομίζω ότι εμείς φέτος ως τουριστική χώρα και η Κρήτη γενικότερα πήγε πολύ καλύτερα από πέρσι και ευελπιστούμε, κύριε Παναγιώτοπουλε, του χρόνου να είναι ακόμη καλύτερη χρονιά. Μάλιστα, συννεφιασμένος ο καιρός. Συννεφιασμένος ο καιρός, κρύο, δεν βρέχει ευτυχώς και θα είναι ο καιρός σύμμαχος να δουν περισσότερα μέρη και ίσως και κάποιες γειτονικές χώρες στην Ουγγαρία. Μάλιστα, εγώ βέβαια πολύ θα σας πω ότι έχουμε εικόνες, έτσι, πολύ όμορφες εικόνες, καλοκαιρινές συνθήκες αυτό το τριήμερο, οπότε ένας λόγος για να ζηλέψετε, κύριε Παπαδόσηφε, και να σκεφτείτε λίγο παραπάνω το νησί σας και τον τόπο σας. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, θα ξεκινήσουμε με εικόνα από Βουδαπέστη.